Τηλεοπτικά νομίζω φέτος ήσασταν απέναντι σε διαφορετικά σου. Απέναντι για σας. Ανταγωνισμός δεν υπάρχει, δεν είναι επί της ουσίας η δουλειά μας. Δεν σου κρύβω ότι κάποιες στιγμές αισθάνθηκα λίγο αμήχανα ως προς το φορμάτ αυτό που 2 χρόνια, ξέρεις, ζεσταίναμε εμείς τις καρέκλες εκεί. Γιατί μου λέει Γιώργος, το είδες αυτό που από εκεί σχολιάζαμε διάφορα και του είπα... Είναι λίγο δύσκολο για μένα. Του λέω, φαντάσου εσύ με το παραπέντε που έχεις κάνει όλη αυτή την επιτυχία, την επόμενη χρονιά οι ίδιοι ρόλοι να ήταν κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Δεν είναι μικροψυχία αυτό που λέω, ούτε μικρότητα. Είναι μια αλήθεια. Καλά είναι και οι δυο. Θα είναι πολύ ωραίο στη σκηνή και οι δυο μαζί. Πάρα πολύ ωραίες. Κοίταξε, η Δέσποινα έχει να δώσει τώρα. Έχει να δώσει γιατί έχει απόθεμα. Και αποθυμένο. 2 χρόνια εκτός, το περιμένει πώς και πώς. Εγώ δεν κατάλαβα αυτό με την μηχανία, με τις καρέκλες και το voice. Γιατί το κατάλαβες, εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Γιατί το voice ξεκίνησε, παιδιά, εδώ μαζί με τη Βανδύ, το Ρέμο και τους υπόλοιπους, όταν okay. Ρωτώνω τον Αντένα, έτσι. Το κάναν 2 χρόνια με τεράστια επιτυχία και μετά είδαν το ίδιο προϊόν κάπου αλλού. Φυσικά θα μου πεις, δεν είναι δικό τους το προϊόν, ναι, είναι του καναλιού. Έκανα και το Rising Star. Φυσικά, εγώ, αλλά. Εγώ θα μήχανα, ήμουν χωρίς δουλειά και επειδή, δεν το έκανα εγώ. Όχι, όχι, επειδή το ξεκίνησαν, του φαίνονταν παράξενο σε αυτές τις καρέκλες. Αυτό πρέπει να βλέπουν κάποιου άλλου. Δεν μου κάνει παράξενο. Καλό ή κακό, το αισθάνεσαι δικό σου. Ακριβώ. Είναι αλλιώ να δει τη Θεοπούλα να την κάνει άλλο ηθοποιό και μπορεί και ποτέ να μην ταυτιστεί και ποτέ να μην σ' αρέσει. Και αλλιώ ένα τηλεοπτικό project που μπορεί να παίζεται και 1 και 2 και 100 χρόνια και κάθε χρόνο να αλλάζει και ο παρουσιαστή και οι συντελεστέ και οι κριτέ. Ναι, Στέφανε, αλλά το Voice ήταν ένα προϊόν δηλαδή, το οποίο ξεκίνησε, έτσι και έδωσαν το χαρακτήρα. Και έκανε τρίτη καρέκλα, δηλαδή ο τηλεθεατή αν έβλεπε άλλο άνθρωπο έλεγε Πόπο, το Voice που είχα γνωρίσει δεν είναι αυτό. Γιατί δεν το είχε γνωρίσει ρεάλ. Το Voice δεν έλειψαν. Όταν πρώτο ξεκίνησε το Voice δεν έλειψε ο Ρέμο, η Βανδύ και οι άλλοι. Δεν αυτό. Μα επειδή το Rising Star παιδιά. Το βλέπουμε λίγο. Συγγνώμη, Στέφανε. Δεν το λέει από την πλευρά του τηλεθεατή. Δεν λέει αν ήταν καλύτερο ή χειρότερο ή αν έλειψε στο τηλεθεατή. Όχι. Λέει από τη δική της πλευρά και είναι πολύ ειλικρινές αυτό που λέει. Δηλαδή, και δεν είναι μικροπρέπεια, είναι η αλήθεια. Ότι της έλειψε και αισθάνθηκε αμήχανα. Δηλαδή, κάτι που είχε ξεκινήσει με μια συγκεκριμένη ομάδα. Συνεχίζεται με μια άλλη. Και πόσο μάλλον παραπάνω αυτό που λέει η Σάσο, το ότι είχε δουλειά, δεν είναι ότι δεν είχε. Κατάλαβες και πάλι της έλειπε. Δεν είναι ζήλια, είναι ότι. Ειλικρίνει από το σχολείασε. Μηχανία, για μηχανία μιλάει. Το αισθάνεσαι δικό σου, σαν να σου πήρανε κάτι δικό σου.